Φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά για τις Κατερίνες. Χρόνια πολλά για τους Στέλιους αύριο. Χρόνια πολλά για τους Μερκούριδες. Χρόνια πολλά γενικώς. Να είναι γεροί, να είναι είμαστε χαρούμενοι και ο Θεός βοηθός. Πολύ χρόνια πάντως όσοι γιορτάζουμε. Καλησπέρα στον πατέρα Αντώνιο που μαγνητοσκοπεί για λογαριασμό του καναλιού Αντώνη Σουέρεφ για μια ακόμη Πέμπτη εδώ πέρα τα μαθήματα του κύκλου νέων επιστημόνων και εργαζομένων. Στην πρεσβυτέρα Μαρία που για λογαριασμό του καναλιού των Αγίων Πάντων εδώ σας μεταδίδει ζωντανά και στο Facebook. Λοιπόν, καλησπέρα στην αγαπητή μας την κυρία Λέκα από την Σαλαμίνα, η οποία πρόλαβε να μας καλησπερίσει. Την καλησπερίζουμε κι εμείς. Χαιρετίσματα στη Σαλαμίνα. Ελπίζω να είστε καλά, αγαπητή κυρία Λέκα, και εσείς μπορείτε κατά τη διάρκεια εδώ που εμείς τα λέμε να μας στέλνετε εδώ τα μηνύματα και στο YouTube και στο Facebook. Τα βλέπουμε. Στο τέλος θα χαιρετήσουμε όσους μπορέσουμε να χαιρετήσουμε. Καλησπέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Βαγγέλη τον Ντόβα. Να είστε καλά, κύριε Βαγγέλη. Χαιρόμαστε που μας βλέπετε. Καλησπέρα στη Μαριτίνα. Λοιπόν, Γιώργη, καλησπέρα. Καλησπέρα, πατέρα Θεμιστοκλή. Κάναμε ένα κύκλο με τους αρχαίους. Ολοκληρώσαμε. Τουλάχιστον για το χειμερινό εξάμεινο. Θα επανέλθουμε στο Ιαρινό, αν θέλει ο Θεός. Πρωτάθλημα. Παρέα. Εντάξει. Καλά, θα σου δώσω άδεια άμα χρειαστεί. Εντάξει. Αλλά από εκεί και πέρα, σήμερα φίλοι και φίλες, ξεκινάμε έναν καινούριο, το δεύτερο μέρος του κύκλου, που έχει να κάνει με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Είδαμε την αρχαιολογική παράδοση και νομίζω ότι είναι ευκαιρία μέσα στους καιρούς στους οποίους ζούμε, καιρούς στους οποίους και, να το πω έτσι, το πρότυπο ζωής είναι συγκεκριμένο από τη μία μεριά και από την άλλη έχουμε ανάγκη να δούμε ομοιότητες και διαφορές μέσα σε αυτόν τον κόσμο, μέσα σε αυτή την πραγματικότητα και από την πλευρά της Ορθόδοξης παράδοσης. Είδαμε, πατέρα Αντώνιε, την ελληνική παράδοση, την αρχαιοελληνική. Είμαστε στο πλαίσιο του διαφωτισμού, της νεωτερικότητας, έτσι, πρέπει να τα λέμε αυτά. Μου φαίνεται ότι η απόψινή κουβέντα θα αφήσει στη συνέχεια της εκπομπής της Δευτέρας μια χαρά. Αλλά θέλω, επειδή ο άνθρωπος δεν αμαρτάνει μόνο έργο, αλλά και λόγο και διανία, όπως τα λέτε εσείς, εγώ τουλάχιστον να κάνω το σταυρό μου απόψε, γιατί αυτά υπερβαίνουν. Θα τα βολέψουμε. Κοίταξε, μπορείς να σχολιάζεις από την πλευρά ενός εξωτερικού ακροατή. Αυτό ναι, μπορώ αυτό να είναι, κάνω τον δικηγόρο του διαόλου λίγο, θα πολύ μπορέσω καλό θα να είναι το αυτό. Κάνω. Πολύ καλό θα είναι αυτό. Καλησπέρα στην αγαπητή φίλη την Ελένη, καλησπέρα στην αγαπητή μου κυρία Μέρη, να είστε καλά. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Βρισκόμαστε στο 14ο αιώνα μετά Χριστόν. Βρισκόμαστε στην κορύφωση κάπως το 1337 έως 1339 μιας μεγάλης διαμάχης. Της διαμάχης περί του ησυχασμού. Ουσιαστικά είναι η διαμάχη ανάμεσα στον πολιτισμό της Δύσης και στον πολιτισμό της Ορθοδοξίας. Δεν λέω της Ανατολής. Κατά τη γνώμη μου είναι λάθος αυτό το οποίο χρησιμοποιούμε. Η καθημάς Ανατολή. Όχι. Εμείς δεν είμαστε Ανατολή ούτε Δύση. Είμαστε Ορθόδοξοι. Και μέσα στην Ορθοδοξία μας έχουμε και την παράδοση την ελληνική, αυτά δηλαδή τα οποία είδαμε και κατά τη διάρκεια των 7 πρώτων συναντήσεων, αλλά θα έλεγα ότι διαλεγόμαστε και με το δυτικό κόσμο, τη δυτική παράδοση, διότι και τα δυο, οι δυο βάσεις και της Ορθόδοξης και της δυτικής παράδοσης είναι ο χριστιανισμός. Δηλαδή είναι βάσεις θρησκευτικές, τις οποίες κακώς η εποχή μας θέλει να θέσει στο περιθώριο. Αυτό. Και νομίζω ότι πρέπει αυτό να το ξεκαθαρίσουμε εξ αρχής. Αλλά νομίζω ότι θα συμφωνήσεις ότι ουσιαστικά η διαμάχη ανάμεσα στον Βαρλάμ, τον Καλαβρό, τον φιλόσοφο από την Καλαβρία της κάτω Ιταλίας. Έλληνας. Έλληνας. Και τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά είναι μια διαμάχη η οποία ουσιαστικά θέτει ενώπιον ημών αυτό το οποίο είναι το κλειδί. Ότι αν δεν μπορέσουμε να κατανοήσουμε πού είναι το βήμα παραπέρα που κάνει η Ορθοδοξία,
από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να διατηρήσουμε ιδιοπροσωπία. Και πριν ξεκινήσουμε να μπούμε στα κείμενα, θέλω και εσύ με τη σειρά σου εδώ, θα πω δύο κουβέντες, εγώ και σχολίασε αν θέλεις, να πούμε κάτι που για μας είναι πολύ σπουδαίο. Αν σας και μας ρωτήσουν και σας ρωτήσουν φίλοι και φίλες περί της ιδιοπροσωπίας μας και περί της ταυτότητάς μας σήμερα, οι περισσότεροι θα πούν και τι έγινε. Έχεις να φας, να πιεις, βρίσκεσαι στην αηφόρο ανάπτυξη, βρίσκεσαι στη μετοχή στον καταναλωτισμό, βρίσκεσαι σε μια πραγματικότητα στην οποία φάγομεν, πίωμεν, αύριο αποθνίσκομεν, έχεις δικαιώματα, είσαι καλά. Γιατί να ασχολείσαι με την ταυτότητά σου και τι σημαίνει ταυτότητα? Είναι στατική η ταυτότητα? Δηλαδή όλος αυτός ο πολιτισμός που ζούμε σήμερα δεν είναι στοιχείο της ταυτότητάς μας? Προφανώς και είναι. Όμως το μεγάλο ζήτημα είναι, δεν πρέπει να κρατήσουμε και τα στοιχεία της δικής μας ιδιοπροσωπίας, ώστε μέσα σε αυτόν τον πολιτισμό να νιώθουμε ότι το ελληνικό είναι τιμιότερο ως ιδιώτης. Η τιμιότερα ιδιώτης που έλεγε ο Καδάφης. Είναι για μας η ελληνική μας ταυτότητα η τιμιότερα ιδιώτης? Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Και αν για σένα και για μένα που είμαστε ας πούμε σε δύο γενιές περίπου, που εν πάση περιπτώσει μεγαλώσαμε, εσύ περισσότερο, εγώ λιγότερο, με στοιχεία αυτής της ταυτότητας, η γενιά που έρχεται τώρα, η γενιά των παιδιών μας και των εγγονών σου, ακόμη περισσότερο, είναι μια γενιά στην οποία αυτό το ζήτημα της ταυτότητας μάλλον έχει λυθεί. Ό,τι ανήκει στην Ορθοδοξία είναι folklore, είναι οι γιορτές, εν πάση περιπτώσει, και οι τελετές, που δεν είναι κακό να τις κρατήσουμε, έτσι, έχουμε και το Ισλάμ το οποίο επιτίθεται, παρελάβνει, έτσι, αλλά πάντοτε στα πλαίσια πατέρα Αντώνη του καλού Σαμαρίτη, έτσι, δικαιώματα, αποδοχή, ένταξη, αφομοίωση. Δεν θα διαφωνήσω ως προς τη φιλοσοφία, χριστιανοί είμαστε ανοιχτοί σε όλους. Το ερώτημα είναι με τι οπλισμό πνευματικό, με ποια εξάρτηση, το τι με ύψιλον, πορευόμαστε σε αυτήν την συνάντηση με τους λαούς που πιστεύουν σε μια άλλη παράδοση. Διότι αυτοί δεν είναι καθόλου έτοιμοι να αφήσουν αυτή την παράδοση. Με αυτή την παράδοση θα πορευτούν. Και εμείς τους λέμε, καλά θα κάνετε να πορευτείτε. Και τι κάνουμε ταυτόχρονα εμείς λέμε? Τη δική μας την παράδοση άστε στην άκρη, γιατί μπορεί να τους προσβάλλει αυτούς. Έτσι. Και εν πάση περιπτώσει δεν έχει και τόσο σημασία. Τώρα αυτά είναι folklore τα οποία κρατήστε τα για το καλοκαίρι, για τα πανηγύρια, για το Πάσχα, για τα Χριστούγεννα, εντός εισαγωγικών Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα είναι η πιο εκδυτικισμένη γιορτή κατά τη γνώμη μου που ζούμε, ξεκάθαρα. Οι διαφημίσεις και μόνο είναι αρκετές. Είναι feeling. Λοιπόν, feeling. Επομένως, εδώ τώρα θέλουμε να κρατήσουμε μια ταυτότητα. Όσοι λοιπόν ενδιαφέρεστε, μείνετε κοντά μας. Συνεχίστε αυτή την συνάντηση, αυτό το ταξίδι μαζί μας, γιατί το θεωρώ σημαντικό. Και νομίζω ότι θα πάρετε πολλά μηνύματα μέσα από τα κείμενα ενός πολύ μεγάλου Αγίου της Εκκλησίας μας, του Αγίου Γρηγορίου του Παλάμα, τα οποία είναι κείμενα πολεμικά, όπως θα δούμε απόψε. Θέλω το δικό σου σχόλιο. Το δικό μου σχόλιο όσον αφορά την ταυτότητα. Εάν δεν είσαι κάποιος, τότε δεν μπορείς να αναγνωρίσεις τον άλλον ως πραγματικό. Στην ιδιαιτερότητά του, σε αυτό που πιστεύει. Πρώτα έχω την εντύπωση ότι πρέπει να έχεις άποψη για το ποιος είσαι, για να μπορείς στη συνέχεια να δεχτείς, να συνδιαλλαγείς ή να απορρίψεις τον άλλον. Αλλά προϋπόθεση είναι να γνωρίζεις ποιος είσαι. Και πράγματι, στα πλαίσια έτσι όπως εξελίσσεται αυτός ο πολιτισμός που ζούμε, για μας φαίνεται ότι τα πάντα περιορίζονται στη σφαίρα
της αίσθησης για μια καλοπέραση, για το βιωτικό κομμάτι και όλα τα υπόλοιπα επαφίονται σε μια εσωτερικότητα για το πώς θα διαμορφώσεις την εικόνα για τον εαυτό σου κατηδίαν και τα υπόλοιπα όλα περισσεύουν. Δεν μπορώ να αρνηθώ, γιατί δεν πρέπει να είμαστε άδικοι, ότι καταρχάς εξακολουθεί να υπάρχει ένα ενδιαφέρον για την παιδεία. Επιδερμικό, τεχνοκρατικό, η επαγγελματική τακτοποίηση, υποχρεωτικό. Πάντως ένα ενδιαφέρον υπάρχει ακόμη. Από ποιους? Από όλους. Δεν έχει σημασία αν αντιμετωπίζετε το σχολείο ως πάρκινγκ, έτσι, γιατί αντιμετωπίζετε και το σχολείο ως πάρκινγκ, έτσι. Ετούτης, θεωρητικώς θέλουν όλοι τα παιδιά τους να μάθουν 5 γράμματα. Αυτό είναι ένα σημάδι ότι υπάρχει μια μαγιά, μια βάση στην οποία θα μπορούσαμε να συζητήσουμε κάποια πράγματα. Το θέμα είναι ότι μέσα στο σχολείο, εγώ θα έλεγα και στο πανεπιστήμιο ακόμη, κυρίως στο πανεπιστήμιο, στο οποίο υπάρχουν και οι προϋποθέσεις, οι ηλικιακές και της ωριμότητας από τη μεριά των φοιτητών, να συζητηθούν τέτοια ζητήματα παράδοσης και δεν είναι ανάγκη να συζητηθούν μονάχα στη φιλοσοφική σχολή ή στη θεολογική σχολή. Σε όλες τις σχολές μπορούν να συζητηθούν. Στην οικονομία, αλίμονο. Έτσι. Ακόμη και στις θετικές επιστήμες. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον ευρύτερο. Ή υπάρχει μια μονοπλευρή. Αυτό το δεύτερο. Λογική. Η άποψη είναι ότι στα πλαίσια ενός πολιτισμικού συνοθηλεύματος, το οποίο ενδεχομένως να εξυπηρετεί και οικονομικούς λόγους, το να αποδοθεί μέσα από την παιδεία το περιεχόμενο της ιδιαίτερης ταυτότητας που μπορεί να έχει να πει κάτι και στους άλλους, νομίζω ότι περνάει σε δεύτερη μοίρα. Ας πάμε λίγο στο κείμενο και πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε κάποια στοιχεία τα οποία θα είναι ενδιαφέροντα. Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, φίλοι και φίλες. 14ος αιώνας. Διαμάχη 1337-1339, έτσι σε έξαρση, ανάμεσα στον Βαρλάμ τον Καλαβρό, ο οποίος προσπαθεί, έχει ενδιαφέρον για τους μοναχούς τους ησυχαστές. Πριν να μιλήσουμε καθαρά πάνω σε θρησκευτική βάση, καλό είναι να θυμίσουμε στους φίλους που μας βλέπουν ότι αυτή το 1300 τόσο που λέμε, θα πρέπει να συνδυάσουμε ότι έχει προηγηθεί ένα 1204. Ναι, 100 χρόνια μετά. Έτσι. Σύμφωνοι. Και ήδη ότι βρισκόμαστε στην παλαιολόγια αναγέννηση. Και βρισκόμαστε σε μια μεγάλη κόντρα ανάμεσα στον κατακουζινό, ο οποίος πάει αυτοκράτορας, και στους παλαιολόγους, τον Ιωάννη τον Πέμπτο νομίζω, και επομένως αυτά όλα έχουν τη σημασία τους σε συνδυασμό πάντα και με όσα είπαμε για το ρόλο της πολιτικής και της θρησκείας, για το ποιος ήταν κάθε φορά πατριάρχης και ποια η σχέση του. Τώρα βρίσκεται ο Ιωάννης ο Καλέκας στο θρόνο, έτσι. Ναι. Σύμφωνοι, δεν θα δει... Όχι, απλώς το λέμε να το τοποθετήσουμε ιστορικά, γιατί μπορεί να έχει και ένα ενδιαφέρον σε όσα θα... Και μην ξεχνάμε ότι έρχονται οι Τούρκοι. Έτσι. Έχει ξεκινήσει η επέλαση των Τούρκων, οι οποίοι για την ώρα είναι μισθοφόροι του και αξιοποιούνται από τον κρατικό μηχανισμό, κατά Κουζινός ιδιαίτερος τους χρησιμοποιεί, για να κρατηθεί στην εξουσία. Ανεβοκατεβαίνουν, έτσι. Μια γίνεται μοναχός, μια γίνεται αυτοκράτορας. Κατά Κουζινός, παράξενη προσωπικότητα, έτσι. Υπάρχουν οι Ρωμαιοκαθολικοί, οι Λατίνοι, οι οποίοι ήδη έχουν δώσει το στίγμα τους με την τέταρτη σταυροφορία και με την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης και για 57 χρόνια, από το 1204 στο 1261, ουσιαστικά έδειξαν το πρόσωπό τους, ότι αυτός το οποίο θέλουν να σταθούν δεν ήταν μόνο η οικονομική υποδούλωση του Βυζαντίου, αλλά και η πνευματική, η θρησκευτική. Ξεκάθαρα. Εδώ είναι ζήτημα εξουσίας. Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα έρχεται ένας διάλογος πάνω στο ζήτημα των ησυχαστών. Ποιοι ήταν οι ησυχαστές, πρέπει να το πούμε αυτό το πράγμα, για να το νιώσετε και εσείς, φίλοι και φίλες.
Οι σιχαστές ήταν μοναχοί οι οποίοι αναζητούσαν τον Θεό μέσω της νοεράς προσευχής. Το Κύριε ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον εμάς ή ελέησον με τον αμαρτωλό. Αυτοί οι μοναχοί θεωρούσαν ότι σκοπός της ζωής τους ήταν τι, με το κομποσχήνι τους, καθήμενοι σε ένα σκύμποδα, με την αναπνοή, με το εισπνέω εκπνέω πάνω κάτω, αυτή ήταν η τεχνική να το πω έτσι, και θέλαν να μεταφέρουν το κέντρο της ύπαρξής τους από το νου στην καρδιά, πιστεύοντας ότι ο Θεός είναι μεθεκτός, ότι μπορούν να ενωθούν με τον Θεό, ότι μπορούν να έχουν σχέση με τον Θεό. Έρχεται λοιπόν ο Βαρλάμ ο Καλαβρός, σπουδαίο μυαλό, πραγματικά σπουδαίο μυαλό, φιλόσοφος ολκής, μορφωμένος, όσο δεν πήγαινε. Να συναντήσει κάποιος από αυτούς τους μοναχούς, λέει η παράδοση ότι μάλλον στη Θεσσαλονίκη, γιατί βγαίνανε από το Άγιον Όρος και πηγαίνανε στη Θεσσαλονίκη, δεν έχουμε μαρτύρες ότι πήγε στο Άγιον Όρος, και διαπιστώνει αυτό το οποίο βλέπει, ότι δεν έχει να κάνει καθόλου με την αντίληψη που έχουν οι χριστιανοί φιλόσοφοι με τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Η γνώση για τον Βαρλάμ είναι γνώση διανοητική, αριστοτελική, συλλογιστική, περί του Θεού. Ο Θεός δεν είναι μεθεκτός, διότι αν ήταν μεθεκτός ο Θεός κατά τον Βαρλάμ πάντα, ο άνθρωπος θεοποιείται, κάτι το οποίο δεν το πιστεύουν σε αυτήν εδώ τη ζωή, ότι θα συμβεί. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή κέντρο, το λέω όσο πιο απλά γίνεται, θα τα δούμε στη συνέχεια αυτά αναλυτικά. Απλώς να τονίσουμε ότι δύο γενιές πριν είναι μόλις που έχει πεθάνει ο Θωμάς ο Αγκινάτης. Ναι. Επομένως, όλο το θεολογικό τέλος πάντων κομμάτι, έτσι όπως έχει ο Αγκινάτης θητεύσει στον Αριστοτέλη και όπως ήδη έχει αρχίσει πια να γίνεται γνωστός στο σύνολό του η γραμματεία, η αρχαία από τους δυτικούς, διαμορφώνεται ένας θεολογικός λόγος με βάση τη λογική την Αριστοτέλεια. Εκεί έχουμε προβλήματα, όπως φαντάζομαι θα φανεί και στη συνέχεια, και είναι ένας λόγος ο οποίος μέσα από τον Βαρλάμ και στη συνέχεια σε δύο αιώνες θα μας δώσει το διαφωτισμό. Ακριβώς. Πριν πάμε όμως τόσο βαθιά, θέλω να παραμείνω στο δεύτερο ερώτημα της εποχής που θέτει ο Βαρλάμ. Το πρώτο είναι αν μπορεί ο άνθρωπος να σχετιστεί με τον Θεό γνωρίζοντάς τον, και αν μπορεί να μεθέξει του Θεού. Να μετέχει και να έχει μέθεξη του Θεού. Το δεύτερο, ποιος είναι ο ρόλος του σώματος του ανθρώπου σε αυτή την ιστορία. Το σώμα του ανθρώπου μετέχει στον Θεό, αγιάζεται ή είναι κάτι στο οποίο, επειδή ο Θεός είναι ένα πνεύμα ανώτερο προφανέστατα από τον άνθρωπο ως δημιουργός του, δεν μπορεί ο άνθρωπος να το ζήσει. Πίσω κρύβεται η ταύτιση της ουσίας με το πρόσωπο, ξεκάθαρα. Και επειδή για τους δυτικούς και για τον Βαρλά η ουσία του Θεού είναι αμέθεκτος, και το πρόσωπο και οι ενέργειες του Θεού δεν μπορούν να γίνουν μεθεκτές. Εδώ είναι λοιπόν που η Ορθόδοξη παράδοση θα δώσει ξεκάθαρη απάντηση μέσω του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Και επειδή πρόλαβες και μίλησες για διαφωτισμό, εγώ θα πω προς όλους και όλες, κρατήστε την όρεξή σας και απόψε θα πούμε μερικά πράγματα, αλλά θα συνεχίσουμε και στις επόμενες συναντήσεις. Τα ερωτήματα που θέτει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς απαντώντας στον Βαρλάμ, στην ουσία τα ερωτήματα που θέτει η Εκκλησία στον διαφωτισμένο, στον νεωτερικό άνθρωπο, και στον μετανεωτερικό τελικά άνθρωπο. Γιατί η μετανεωτερικότητα συνέχεια της νεωτερικότητας. Δηλαδή, σε εσάς και εμένα που ζούμε μέσα σε αυτή την πραγματικότητα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς θέτει ερωτήματα. Κατά πόσον αυτή η πραγματικότητα είναι άγευστη Θεού,
ή με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε και μέσα σε αυτή την πραγματικότητα να γευτούμε το Θεό. Αν μας ενδιαφέρει ο Θεός φυσικά. Και δεν είναι απλώς ένα folklore. Νομίζω τα ερωτήματα είναι κέρια. Είναι κέρια, βέβαια. Ερωτά για να μην θίξει ή ερωτά επειδή έχει απορίες. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς απαντά σε απορίες. Γιατί ο Βαρλάμ γράφει τρεις τριάδες. Η πρώτη τριάδα αναφέρεται στο περιλόγων ή περιγνώσεως και οι τρεις πρώτοι λόγοι του Άγιου Γρηγορίου του Παλαμά είναι ακριβώς απάντηση σε αυτή την τριάδα. Η δεύτερη είναι περί προσευχής ή περί τελειότητος ανθρωπίνης. Αυτή είναι και απάντηση του Γρηγορίου Παλαμά. Και η τρίτη είναι περί του φωτός, λέει ο Βαρλάμ. Το άκτιστο φως, το οποίο έλεγαν οι μοναχοί ότι βλέπουν, για τον Βαρλάμ είναι πλάνη. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς θα μιλήσει για την μετοχή του ανθρώπου στις ενέργειες του Θεού. Ξεκάθαρα. Αυτά λοιπόν είναι στοιχεία από τα οποία, θα μου επιτρέψετε να πω, μας δείχνουν τον τρόπο που η θεολογία υπερβαίνει την φιλοσοφία, διότι ενώ η φιλοσοφία παλεύει με τη γνώση την ανθρώπινη, η θεολογία οδηγεί στην θεογνωσία. Και εδώ αυτός ο λόγος είναι πολύ σπουδαίος σήμερα, διότι οι περισσότεροι από εμάς λειτουργούμε στην προοπτική της φιλοσοφίας ή της ανθρώπινης γνώσης, ενώ η ουσία βρίσκεται ένα βήμα παραπέρα. Όθεν θεογνωσίας προς φως οδηγηθέντες, εκνικτός ορθρίζοντες, δοξολογούμε σε φιλάνθρωπε, ψάλουμε αυτό το διάστημα μέχρι τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, να πάμε στο κείμενο. Ας πάμε γιατί... στο κείμενο, θα έχουμε ευκαιρίες λοιπόν, να κουβεντιάσουμε. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς δέχεται ένα ερώτημα. Ήκουσα μερικούς να λέγουν ότι την εξωτερική σοφία πρέπει να επιδιώκουν και οι μοναχοί, διότι χωρίς αυτήν τάχα δεν είναι δυνατόν να απαλλαγεί κανείς της αγνίας και των ψευδών δοξασιών, ακόμα και αν φτάσει στην κορυφή της απαθίας. Ούτε να εγγύσει τελειότητα και αγιότητα, αν δεν συγκεντρώσει από παντού τα γνώσεις και μάλιστα από την αρχαία ελληνική παιδεία, διότι και αυτή δώρο του Θεού είναι. Όμοιον με τα προσφερόμενα εις προφήτας και αποστόλους διαποκαλύψεως και δι' αυτής προκαλείται στην ψυχή γνώσης των όντων και κοσμείται το γνωστικό, το οποίο είναι το ανώτερο όλων των δυνάμεων της ψυχής. Αριστοτελικές εδώ κατηγορίες, 100%. Εφόσον κάθε πάθος από άγνοια φυτρώνει και δυναμώνει, ουδείς εκόν κακός. Το κακό είναι αποτέλεσμα άγνοιας, λέει ο Πλάτωνας. Τα έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια, τα έχουμε ξεψαχνίσει αυτά. Αλλά και στη γνώση του Θεού που οδηγείται τον άνθρωπο, καθώς δεν είναι δυνατόν να γνωστεί ο Θεός παρά μόνο δια των κτισμάτων αυτού. Όταν λοιπόν ήκουσα να λέγουν αυτά, κάθε άλλο παρά επίστην, εφόσον η μικρά μου πείρα στην μοναχική πολιτεία, μου απέδειξαν ακριβώς το αντίθετο. Αλλά δεν ειδηνήθην, λέει ο ερωτών, να απολογηθώ προς αυτούς, επειδή προβάλλουν και έναν υψηλότερο λόγο. Λέγουν ότι τάχα δεν είναι απλώς ότι πολλοί εξετάζουμε τα μυστήρια της φύσεως και καταμετρούμε τον κύκλο του ουρανού και ερευνούμε τις αντιπαρατασσομένες κινήσεις των άστρων, κυνηγούμε τα συζυγίες και αποστάσεις και ανατολάς τούτων και τα συμβαίνονται εξ αυτών και καυχόμεθα δι' αυτά, αλλά επειδή τούτων μεν οι λόγοι της ύπαρξής τους, της δημιουργίας τους, οι λόγοι των όντων, ευρίσκονται εις των θείων και πρώτων δημιουργικών νουν, εικόνες δε των λόγων οι οποίοι βρίσκονται σε αυτών είναι εντεθειμένες στην ψυχή μας, οι μνήμες, οι πλατωνικές. Σπεύδομεν να γνωρίσουμε αυτούς καλά και να απαλλάξουμε αυτούς, τους εαυτούς μας, των τύπων της αγνίας, με μεθόδους φιλοσοφικές, διαιρετικές, διαίρεση, συλλογικές, της λογικής, και αναλυτικές, ανάλυση. Επαγωγή να γίνουμε, και απαγωγή. Έτσι, δηλαδή. Να γίνουμε καθομοίωση του δημιουργού και ζώντες και μεταθάνατον. Επειδή λοιπόν δεν έκρινε ότι είμαι ικανός να αντικρούσω ταύτα, αισιόπισα τότε προς αυτούς, παρακαλώ δε τώρα να διδαχθώ από σε πάτερ, Γρηγόρη, τους λόγους υπέρ της αληθείας, ώστε να καταστώ έτοιμος να δει τον λόγο περί της ελπίδος, την οποία έχουμε εκ της πίστεώς μας κατά τον Απόστολο. Προσέξτε εδώ πέρα και αν θέλεις παίρνεις και τον λόγο και σχολιάζεις όποια στιγμή κρίνεις. Εδώ τώρα καταγράφονται τα επιχειρήματα του Βαρλάμ, ξεκάθαρα. Ότι εάν δεν ξέρεις την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, δεν μπορείς να γνωρίσεις τα περί του Θεού. Δεν μπορείς να είσαι αυθεντικός χριστιανός. Διότι
δεν μπορείς να απαλλαγείς καταρχάς από την άγνοια και τις ψευδείς δοξασίες. Θυμίζω, διαφωτισμός είναι η έξοδος του ανθρώπου από την ανοριμότητά του για την οποία ο ίδιος είναι υπεύθυνος. Είναι η απαλλαγή του από άγνοια, προκαταλήψεις, δυσιδαιμονίες και φανατισμούς, οι οποίες προκαταλήψεις και οι οποίοι φανατισμοί ουσιαστικά κάνουν τον άνθρωπο να μην μπορεί να είναι άνθρωπος. Ποια είναι η βάση του διαφωτισμού? Αυτά είναι. Ξεκάθαρα. Της νεωτερικότητας. Και μάλιστα λέει, η αρχαία ελληνική παιδεία είναι δώρο του Θεού. Όμοιο με τα προσφερόμενα στους προφήτες και αποστόλους δι' Αποκαλύψεως. Ο σπερματικός λόγος για τον οποίο κάναμε κουβέντα όλο αυτό το διάστημα δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα δώρο του Θεού όμοιο, αντίστοιχης σημασίας με το Ευαγγέλιο το οποίο οι προφήτες και οι Απόστολοι διακηρύττουν. Και μάλιστα γίνεται γνώση των όντων μέσα από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και παράδοση και κοσμείται το γνωστικό μέρος της ψυχής, το ανώτερο απ' όλα. Και εφόσον κάθε πάθος, κάθε κακό οφείλεται στην άγνοια, τότε τι γίνεται? Το γνωστικό μέρος, σαν να βλέπεις το Φέδρο εδώ πέρα και τον Ινίωχο, είναι αυτό το οποίο τι κάνει? Ελέγχει, ο νους ελέγχει τα κατώτερα στοιχεία της ψυχής, τα πάθη, έτσι, και τις, τη βούληση, τις επιθυμίες. Φυτρώνει και δυναμώνει και οδηγεί τον άνθρωπο στη γνώση του Θεού. Γιατί ο Θεός, λέει ο Βαρλάμ, δεν μπορεί να γνωριστεί παρά μονάχα μέσα από τα δημιουργήματά του. Βλέπεις τα δημιουργήματα και λες, να ο Θεός. Εδώ ο Βαρλάμ κάνει μία παρανόηση της πατερικής αντίληψης τόσο του Μεγάλου Αθανασίου, όσο του Αγίου Βασιλείου, όσο και του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Ότι υπάρχει λεγόμενη φυσική θεωρία. Ότι δια των δημιουργημάτων του Θεού, δια των κτισμάτων, του κάλους των κτισμάτων, δεν λέγανε οι πατέρες γνωρίζεις τον Θεό, δοξάζεις τον Θεό και καταλαβαίνεις, παίρνεις ένα, έτσι, ένα μήνυμα πόσο δυνατός, παντοδύναμος, αγαπητικός, δοτικός είναι. Αλλά είναι άλλο να λες, γνώρισα προσωπικά τον Ελίτη, τον Σεφέρη, τον Καβάφη, κι άλλο γνώρισα μέσα από τα έργα του τον Ελίτη, τον Σεφέρη, τον Καβάφη. Φυσικά και γνωρίζεις τι πρεσβεύει ο Ελίτης, ο Σεφέρης, ο Καβάφης, ο Καζαντζάκης, ο Παπαδιαμάντης, οι ξένοι μεγάλοι, ο Σέξπιρ, οι ξένοι μεγάλοι λογοτέχνες, αλλά δεν τον έχεις γνωρίσει τον ίδιο προσωπικά. Για να ξέρεις και να μετέχεις σε σχέση, σε κοινωνία μαζί του. Εδώ λοιπόν για τον Βαρλάμ, ο Θεός δεν μπορεί να γίνει γνωστός σε διαπροσωπική σχέση. Μπορούμε όμως να γνωρίσουμε τι είναι ο Θεός μέσα από τα δημιουργήματά του. Μέχρι εκεί. Πριν να προχωρήσετε παρακάτω, πατέρα Θεμιστοκλή, θα ήθελα μια ερμηνεία από την χριστιανική άποψη της λέξης απάθειας. Απάθεια είναι η απουσία παθών. Δεν έχει να κάνει με την παθητικότητα, δηλαδή ότι είναι αδιαφορία, είμαι απαθής, δηλαδή δεν με ενδιαφέρει. Όχι, όχι, είναι παλεύω πνευματικά ώστε να νικήσω τα πάθη. Έτσι. Ωραία. Και αυτά λέει, προς τη αγαπητή μου Συμβία τώρα η ερώτηση. Σε χαιρετάει από εδώ. Πολλές ευχές και στην κυρία Θωμαΐς από την Ολλανδία. Ευχές και στην Μαρία τη Μάντιλα. Σας ευχαριστούμε στον Παπασπύρο του Τριαντάφυλλου και τον Παπασπύρο του Γαρνέλη. Τα περισσότερα στο τέλος. Λοιπόν, και ο δεύτερος λόγος, ο φιλοσοφικός, λέει ότι οι λόγοι των όντων, οι λόγοι για τους οποίους υπάρχουμε εμείς, τα ζώα, ο κόσμος, η φύση, τι κάνουνε? Βρίσκονται, λέει, στο θεϊκό νου. Δηλαδή είναι εντυπωμένα στο νου του Θεού. Και επομένως, όταν μέσα από την φιλοσοφία γνωρίζουμε την Ανατολή, τη Δύση, τα αστέρια, την κίνηση, την επιστήμη, η επιστήμη θα λέγαμε σήμερα, και εδώ ήθελα να σταθούμε. Η επιστήμη ουσιαστικά μας ανοίγει το δρόμο, είναι θεϊκό δώρο η επιστήμη, προφανέστατα, αλλά είναι εντυπωμένη στο νου του Θεού. Άρα, δια της επιστήμης γνωρίζεις τον Θεό, λέει ο Βαρλάμ. Πες το. Τι να πω, πόσες φορές αναρωτιόμαστε με αυτή την... Το μαύρο είναι η νύχτα στα βουνά. Με την έκφραση
τι θέλει να πει ο ποιητής εδώ. Δηλαδή, αν δεν μπορούμε να φτάσουμε να γνωρίσουμε το δημιουργικό νου ενός ανθρώπου, τι βρίσκεται μέσα εκεί, φαντάσου τώρα πόσο πολύ μπορεί να απέχουμε από το δημιουργικό νου του Θεού, έτσι ώστε να μπορούμε να μιλάμε ότι το προσεγγίζουμε τον ίδιο το Θεό μέσα από τα κτίσματα. Λοιπόν, έχει ψωμί η υπόθεση. Έχει πολύ ψωμί η υπόθεση. Ξέρεις τι γίνεται. Γιατί, ναι. Θέλω λίγο να επιμείνω στο κομμάτι της επιστήμης, θα το δούμε και σήμερα. Γιατί έχει σημασία. Πολλοί χριστιανοί με ύφος χιλίων καρδιναλίων απορρίπτουν την επιστήμη. Άλλοι πάλι, βαρλαμιστές, θεωρούν ότι η επιστήμη δίνει απάντηση στα πάντα. Και μάλιστα ότι είναι θεϊκή απάντηση αυτή. Όμως αγνοούν το πεπερασμένο. Όλοι μας αγνοούμε το πεπερασμένο. Προφανέστατα η επιστήμη χρειάζεται, προφανέστατα η επιστήμη δίνει απαντήσεις, προφανέστατα η επιστήμη είναι δώρο του Θεού, αλλά όχι για να γνωρίσουμε τον Θεό δια της επιστήμης, αλλά για να γνωρίσουμε τον κόσμο μέσα στον οποίο ζούμε και να κάνουμε, αν θέλετε, τη ζωή μας καλύτερη και ποιοτικότερη ακολουθώντας τα επιστημονικά πράγματα, όχι όμως ότι η επιστήμη είναι αυτή που θα δώσει νόημα ζωής. Το ερώτημα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και η απάντηση στον Βαρλάμ είναι ένα βαθύτερο ερώτημα. Είστε ευχαριστημένοι με το να είναι το νόημα της ζωής σας η επιστήμη ή η γνώση? Νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο. Εάν θεωρείτε ότι μέσα από την επιστήμη και τη γνώση έχουν λυθεί όλες οι δυσκολίες της ανθρώπινης ύπαρξης και ότι είναι ικανόν αυτό, τι να συζητήσουμε. Ο Βαρλάμ θριαμβεύει. Αν όμως θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα και να δούμε την απάντηση του Θεού και τον Θεό ως σχέση η οποία αγκαλιάζει το σώμα μας, την ύπαρξή μας ολόκληρη και μας αγιάζει, και μάλιστα αυτόν τον Θεό μπορούμε να τον συναντήσουμε, να έρθουμε σε μια πρώτη επικοινωνία μέσα από τα κτίσματα, βεβαίως. Να δοξάσουμε τον Θεό που μας τα έδωσε όλα αυτά, βεβαίως. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Δεν είναι αρκετό αυτό. Αυτό μας λέει ο Γρηγορίος ο Παλαμάς, ουσιαστικά, μέσα σε αυτόν τον εξαιρετικό διάλογο. Το να υπάρχει μέθοδος στα πλαίσια της γλώσσας που οι άνθρωποι έχουν δημιουργήσει προκειμένου να επικοινωνούν και να κοινωνούν μεταξύ τους, να καταλαβαίνονται. Αυτό που το λέμε τέλος πάντων ορθό λόγο. Και μέσα από αυτό να θέλουμε να φτάσουμε, να καταλάβουμε το ερώτημα που έχει να κάνει με το είναι, την ύπαρξη των πραγμάτων που αποτελούν μέρος του περιβάλλοντος μας, του κόσμου μας. Αυτό μέχρι που να μπορέσουμε να μιλήσουμε για τον Θεό, τη γνώση του Θεού, που είναι όπως το έχει, ξέρω εγώ, στη λειτουργική πράξη η Εκκλησία, τον ορίζει ως ανέκφραστο, απερινόητο, ξέρω εγώ, αόρατο, ακατάληπτο, αποφατικά τον ορίζει. Λοιπόν, αυτό είναι λίγο, ξέρω εγώ, μου φαίνεται λίγο. Ναι, χρειάζεσαι κάπως να βάλεις τα πράγματα σε σειρά. Όλοι οι κανόνες μέσα από τους οποίους διαμορφώνεις κρίσεις και φτιάχνεις προτάσεις για να μπορούν να γίνουν κατανοητά αυτά που νιώθεις και καταλαβαίνεις από τον άλλον. Μέχρι να
μπορέσεις να δώσεις απάντηση μέσα από αυτή την εμπειρία για πράγματα που το ξεπερνάνε, μου φαίνεται ότι είναι λίγο δύσκολο. Εδώ ίσως μπαίνει όλο αυτό το γνωσιολογικό θέμα, το φιλοσοφικό των ημερών, που είναι από παλιά δηλαδή, ανάμεσα στο τι πόσο εγκυρότητα μπορεί να έχει μια τέτοια γνώση απέναντι σε πράγματα που αφορούν το είναι. Και αυτά είναι πολύ σοβαρά πράγματα που θα ακούσουμε από τον πατέρα Γρηγόριο. Θεόν φράσε αδύνατον, νοήσε χαλεπών. Σωστά. Για να δούμε όμως τι λέει ο Γρηγόριος ο Παλαμάς. Και απαντάει. Αδελφέ, λέει, για να εκφραστώμενο αποστολικός, καλό είναι η καρδία να διαβεβαιώνεται δια της χάριτος. Πώς όμως θα ήθελε να το κανείς να αποδείξει με λόγον το υπερλογικήν αγαθόν. Πρέπει λοιπόν και κατά τούτο να ομολογήσει ευγνωμοσύνη στον Θεό, διότι σου προσφέρει τέτοια χάρη, η οποία ούτε στο νου έρχεται σε εκείνους οι οποίοι νομίζουν ότι από περίσχεια σοφίες γνωρίζουν τα πάντα. Και αν δεν στοχεύουν την αλήθεια, δεν πρέπει να στεναχωρήσει. Διότι σήμεν πεπισμένος με έργα, θα είσαι παντού και παντιοτρόπος στο ειδηνεκές στηριγμένος και μετακίνητος, αφού έχεις μέσα σου μόνιμο τη θεμελίωση της αληθείας. Οι δε στηριζόμενες λογικές αποδείξεις οπωσδήποτε θα περιτραπούν, έστω και αν όχι τώρα από σε. Διότι κάθε λόγος παλεύει προς λόγο. Ο λόγος παλεύει με τον λόγο. Τι ωραία φράση. Άρα και αντιπαλεύεται από λόγο. Και είναι ανέφικτο να με βρεθεί ο μέχρι τέλος νικών λόγος, ώστε να μην αναμένεται η δική του ήττα. Και έδειξαν τούτο οι Έλληνες φιλόσοφοι και μαθητές τους, οι ειδωλολάτρες, προσέξτε, όχι οι αρχαίοι με την έννοια τη φιλετική, ανατρέποντες δυνεκώς αλλήλους και ανατρεπόμενοι υπαλλήλων με ανωτέρα φαινομενικώς απόδειξη. Εδώ λοιπόν ο Άγιος μας λέει κάτι ξεκάθαρο, ότι δεν είναι η πίστη θέμα λογικών αποδείξεων. Θυμίζω ότι ο Ακινάτης εισήγαγε τις περίφημες 5 αποδείξεις περί Θεού, κοσμολογική, τελεολογική κτλ. Εδώ λογική και ούτω καθεξής. Εδώ λοιπόν τώρα ο Άγιος λέει ότι υπάρχουν δρόμοι όπως είναι ο δρόμος της πράξης, ο δρόμος των έργων. Υπάρχει ο δρόμος της σχέσης. Πάντως αυτός ο οποίος περιορίζει την αναζήτηση του Θεού στο debate λόγων, θα χάσει. Δεν θα μπορέσει να βγάλει άκρη. Διότι ο ένας λόγος ανατρέπεται από τον άλλον. Και αυτό είναι λογικό. Άρα εδώ μας μιλάει για ένα σχετικισμό της λογικής και της συζήτησης, αν θέλετε, και του διαλόγου. Ότι η αλήθεια την οποία ο καθένας αναζητεί σε προσωπικό επίπεδο διά της λογικής του είναι μια σχετική αλήθεια. Διότι θα έρθεις, Πάτερ Αντώνιο, και θα πεις ένα επιχείρημα το οποίο εγώ δεν το έχω σκεφτεί και θα με αντικρούσεις. Και μετά θα σου δώσω εγώ ένα επόμενο επιχείρημα και θα σε αντικρούσω. Αλλά άκρη δεν θα βγάλουμε. Μιλάμε για μια άλλη οδό, την οδό της εμπειρίας, την οδό του βιώματος, την οδό της σχέσης με τον Θεό. Και αυτή η οδός είναι ένας δρόμος που δεν μπορείς να του αφαιρέσεις το τελικό του νόημα, που είναι συνάντηση με τον Θεό. Αφού λοιπόν πεις αυτά προς εκείνους, τους προσέχοντας καθόλων των βίων των και επιδιώκοντας γνώσην από την έξω παιδεία, την θύραθεν παιδεία, και εγκομιάζοντας αυτήν τόσο πολύ, νομίζω ότι καταλήλως και πρεπόντως θα είπεις ότι δεν εξασφαλίζεται εις σε αυτούς μάλλον γνώσην, παρά αγνωσία από αυτούς, αγαπητοί. Γιατί ποθείτε ουσιαστικά την εκ μέρους των ανθρώπων δόξα και πράτετε προς χάρη της τα πάντα. Αλλά στην ουσία επιτυγχάνετε αδοξία, λέει, παρά δόξα, διότι σ' άλλους αρέσουν άλλα. Κατά τον ίδιο τρόπο και επιδιώκονται στη γνώση, από τους έξω σοφούς του κόσμου αποκτούν κατά τη δική τους γνώμη μάλλον αγνωσία παρά γνώση. Διότι διαφέρουν οι δοξασίες μεταξύ τους. Άλλοι δηλαδή θα σε παραδεχτούν με τη γνώση και άλλοι θα σε απορρίψουν. Είναι αυτό που συμβαίνει με τους επιστήμονες σήμερα. Δηλαδή, βλέπετε ότι υπάρχουν επιστημονικές συγκρούσεις. Άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Και μέσα από αυτές τις συγκρούσεις, τι γίνεται, επειδή είναι γνώμες ανθρώπινες, που δεν είναι ολοκληρωμένες γνώμες,
επιφέρουν και αλλαγή και διόρθωση. Πόσο μάλλον, λέει, όταν αναζητάς με την φιλοσοφία την αλήθεια, αλλά μέσα σου κρύβεται και ο πόθος της δόξας των ανθρώπων. Δηλαδή, δεν ψάχνεις για σένα και δεν μοιράζεσαι εμπειρία, ίσως γιατί δεν την έχεις την εμπειρία μέσα σου, αλλά μένεις στην λογική τι, της απόδειξης. Ένα και ένα κάνουν δύο, επομένως αυτό. Και έρχεται ο άλλος και σου λέει κατά την ευκλήδιο γεωμετρία έτσι είναι, αλλά υπάρχει και μια άλλη γεωμετρία η οποία, και μια άλλη αριθμητική, κάποια άλλα μαθηματικά στα οποία δεν μπορεί να είναι έτσι τα πράγματα. Πώς μας το έχει πει ο Καβάφης εκεί πέρα, εγώ για άλλα ήμουν αυτιαγμένος. Λοιπόν, και επομένως λέει, το να πιστεύει κανείς ότι η δινήθη να έβρει τους εις των δημιουργικών νουν λόγους, δυνατόν είναι και πολύ ανάρμοστο. Ποιος γνώρισε τον νου του Κυρίου? Και αν δεν δύναται να έβρει τους λόγους τούτους, δεν είναι δυνατόν ούτε τας εντός της ψυχής εικόνας του το να κατανοήσει εκ της έξω σοφίας. Επομένως, η γνώση η οποία αναζητεί το κατ' εικόνα από αυτή τη σοφία είναι ψευδογνωσία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει όταν πεις ότι οι λόγοι των όντων είναι ενσωματωμένοι στη σκέψη του Θεού και επομένως αν γνωρίζεις τους λόγους γνωρίζεις και τον Θεό. Είναι πολύ αδιανόητο, λέει ο Άγιος. Ποιος από εμάς είναι σε θέση να γνωρίζει τον νου του Θεού? Παρένθεση. Είναι η ίδια παγίδα στην οποία πέφτουμε όλοι όσοι λέμε ήθελε ο Θεός αυτό ή εκείνο. Κάτσε, περίμενε. Πού το ξέρεις ότι ήθελε ο Θεός αυτό ή εκείνο ή το άλλο? Το Ευαγγέλιο σου λέει κάποια πράγματα. Αυτό το θέλει ο Θεός. Αλλά αν στην περίπτωση τάδε, υπό περίπτωση δίνα και κατάσταση ΑΒ ήταν έτσι τα πράγματα, γιατί έτσι ήθελε ο Θεός, αυτό δεν το ξέρεις. Πόσο ήταν ο Θεός ή πόσο ήταν το δικό σου θέλημα, το δικό μου θέλημα, το θέλημα του άλλου μου. Ο πειρασμός του διαβόλου. Ας μην τα πετάμε όλα στο Θεό. Δεν μπορείς να ξέρεις τους λόγους των όντων, πού βρίσκονται και γιατί ο Θεός επιτρέπει κάποια πράγματα. Μην πας και ταυτίζεις τους λόγους των όντων με τον Θεό. Ο Θεός δημιούργησε τα πάντα εν σοφία. Και υπάρχουν τα πάντα σε μια λογική αρμονίας. Αλλά η ύπαρξή τους θέλει συζήτηση. Και ναι μεν οι άνθρωποι πλαστήκαμε ή να θεοποιηθούμεν. Για να έχουμε κοινωνία με τον Θεό. Αλλά υπάρχουν και ζώα μέσα στον κόσμο. Υπάρχουν, έτσι, υπάρχουν και καταστάσεις, υπάρχουν και πόλεις, υπάρχουν και χωριά, υπάρχουν και πολιτισμός, τα είδαμε αυτά στον Σοφοκλή και στον Εσχύλο. Και αυτά όλα κάτι εξυπηρετούν. Αλλά ποιος είσαι εσύ που θα το πεις ότι αυτά είναι μόνο? Ρωτάει η αγαπητή Τατιάνα, οι λόγοι των όντων είναι ξεχωριστοί ή εξατομικευμένοι ή ένας είναι ο λόγος των όντων? Αν βάζετε τον λόγο των όντων, το λάμδα με κεφαλαία, θα σας έλεγα ναι, εδώ το βάζετε με μικρό και λέτε μήπως ο λόγος των όντων είναι εκείνο που γίνονται τα όντα όταν προσανατολιστούν προς το Θεό. Δεν είναι όμως όλα τα όντα τα οποία έχουν προσανατολισμό στο Θεό. Οι άγγελοι και οι άνθρωποι έχουν προσανατολισμό στο Θεό. Μήπως ο σκοπός και η τελειότητα των όντων είναι εκείνο που έχει σκεφτεί ο Θεός για αυτά με τη συνέργεια της ελεύθερης βούλησής τους? Το τι είχε σκεφτεί ο Θεός, θα με σε επιτρέψετε, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, να το αφήσουμε κατά μέρος. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα πούμε τι είχε σκεφτεί ο Θεός. Εμείς διαπιστώνουμε τις ενέργειες του Θεού, την αγάπη του Θεού. Οπότε ας μην βιαζόμαστε να φτάσουμε σε τέτοια συμπεράσματα. Θα το δούμε στη συνέχεια. Ψευδογνωσία. Υπάρχει, λέει, η έξω σοφία. Αυτό που τον ενδιαφέρει στον πρώτο λόγο υπέρ των ιερών συσυχαζόντων είναι να κάνει αυτή τη διάκριση ανάμεσα στην θύραθεν, την έξω σοφία, την έξω παιδεία από την πνευματική. Και χαρακτηρίζει, ακολουθώντας τον Απόστολο Παύλο, σαρκική σοφία την εξωτερική και νου σαρκός την γνώση, η οποία επιφέρει αλαζονία. Η ευγένεια, λέει, και η δύναμη στη σαρκός δεν μπορούν να ενδυναμώσουν ούτε να εξευγενήσουν την ψυχή. Όμως ούτε η σοφία της σαρκός δεν θα καταστήσει σοφή την διάνοια. Αρχή της σοφίας είναι η γνώση της σοφίας, το σίγμα κεφαλαίο, λέει ο Άγιος, που σημαίνει η θεογνωσία. Εάν δηλαδή ο τελικός σκοπός δεν είναι η θεογνωσία, να γνωρίσεις τον Θεό, τότε τα ανθρώπινα πράγματα έχουν μέτρο και όριο. Και γι' αυτό το λόγο
όπως λέγουν και εκείνοι, οι εικόνες του εντός του δημιουργικού λόγου είναι μέσα μας. Τι είναι εκείνο το οποίο ηχρίωσε καταρχήν τις εικόνες αυτές? Δεν είναι η αμαρτία και η του καθήκοντος, είτε άγνοια, είτε περιφρόνησης? Δεν επαναστάτησε, λέει, το παθητικό μέρος της ψυχής και διέστρεψε τις εικόνες του Θεού, έτσι, τον άνθρωπο ολόκληρο, και το διορατικό της ψυχής μας εσύγχυσε και απομάκρυνε από την αρχαία τύπων καλονή. Η αμαρτία, λοιπόν, είναι το κλειδί εκείνο το οποίο μας απέκοψε και μας αποκόπτει από τον Θεό. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει να σταθούμε λιγάκι. Διότι εμείς, αμαρτωλοί όντες, προσπαθούμε να βρούμε τι έχει ο Θεός μέσα στο μυαλό Του. Ενώ μας λείπει η βασική προϋπόθεση και η κοινωνία με τον Θεό. Και από τη μία μεριά και από την άλλη, το αρχαίο κάλος. Που σημαίνει ότι δεν μπορούμε στην πράξη να ζήσουμε τις εντολές, δεν μπορούμε να έχουμε την αρετή που χρειάζεται, επιστρέφοντας προς τον Θεό, δια προσευχής και αληθινής θεωρίας. Δηλαδή δεν είναι η προσευχή η δύναμή μας και γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε και κάθαρση. Μιλάει λοιπόν ο Άγιος για το εξής, για να μπορέσεις, λέει, να βρεις όλα αυτά, να πάρεις απαντήσεις. Χρειάζεται τι? Χρειάζεται το να συνειδητοποιήσεις την αμαρτωλότητά σου. Δεύτερον, το να πράττεις κατά τις εντολές του Θεού. Με ρωτάει ο Παπασπύρος ο Γαρνέλης, είναι αποτέλεσμα προσωπικής εμπειρίας ή μελέτης ή θεογνωσία? Όλα. Όλα. Αλλά κυρίως όμως οδός καθάρσεως, οδός προσευχής, οδός αρετής. Απαλλαγή της ψυχής από τα πονηρά ήθη και δόγματα, δηλαδή από την προσκόλληση στον κόσμο. Και όταν λέει αναφέρω δόγματα, δεν εννοώ τα σχετικά με το μέγεθος και την κίνηση του ουρανού και των επιουρανών σωμάτων και των παρενεργειών αυτού, τα σχετικά με τη γη, τις γνώσεις της επιστήμης δηλαδή, ούτε από αυτά που συμβαίνουν στον αέρα. Το να αφιερώνουμε όλον τον ζήλο και όλη την αναζήτησή μας σε αυτά, αποβλέποντας στην μάθηση των πραγμάτων, είναι αίρεσης ελληνική. Διότι οι στοικοί φιλόσοφοι, εις το σύνολό των σκοπών της θεωρίας, ορίζουν την επιστημονική μάθηση. Και όλα αυτά, λέει, δημιουργούν μια δεύτερη εκκλησία. Είναι η εκκλησία των φιλοσοφούντων κατά Χριστόν, οι οποίοι αγαπούν τις μαθηματικές επιστήμες, αγαπούν τα ελληνικά μαθήματα, τα αρχαία ελληνικά μαθήματα, και περιφρονούν τα ευαγγελικά, λέει, διδάγματα. Επομένως, η άγνοιά μας δεν είναι τόσο άγνοια επιστημονικών γνώσεων, αλλά άγνοια της πνευματικής μας πορείας. Άγνοια του τι ζητάει ο Θεός από εμάς. Άγνοια των θεϊκών δογμάτων. Άρα εδώ, λέει, όπως λέει ο Άγιος Διονύσης ο Αεροπαγίτης, χρειάζεται αγάπηση και ιερουργία των εντολών του Θεού. Κλειδί είναι οι εντολές του Θεού όπως αυτές περιλαμβάνονται στο Ευαγγέλιο. Του τέστην μία, η αγάπη προς τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Το ότι η αγάπη είναι δύσκολη είναι πασίγνωστο σε όλους μας. Αλλά εάν δεν θέλεις να υστερήσεις ως προς την θεογνωσία, Πάτερ Σπυρίδων, και εσύ και εγώ, για μένα, για εμάς το λέω, για όλους μας, η αγάπη είναι το κλειδί και βεβαίως η άσκηση, η προσευχή, ο αγώνας της καθάρσεως. Έτσι, αν δεν υπάρξει κάθαρση, δεν μπορούμε να μιλάμε περί θεογνωσίας. Κλειδί όμως είναι οι εντολές. Η έξω παιδεία τι κάνει? Κάνει καλύτερους, λέει, τους χαρακτήρες. Απομακρύνει ένα σκότος άγνοιας από την ψυχή του ανθρώπου σε ό,τι αφορά όμως τα κοσμικά πράγματα. Δεν έρχεται ο Άγιος να απορρίψει την έξω παιδεία. Αλλά τι λέει? Πρέπει να οριοθετήσουμε ποιο είναι το βαθύτερο νόημα της ύπαρξης. Είναι μονάχα ο κόσμος ή η κοινωνία με τον Θεό? Αν, λέει, ήτανε μόνο ο κόσμος, γιατί, λέει, ο Χριστός κάλεσε απλούς ανθρώπους?
κάλεσε πρώτα απ' όλα τους ποιμένες τους Εβραίους. Ο Αβραάμ τι ήτανε? Ένας πατριάρχης που είχε τι? Πρόβατα και βόδι και καμήλες. Ζώα δηλαδή. Ένας κτηνοτρόφος τα λέγαμε. Ο Μωυσής τι ήτανε? Έβος και τα πρόβατα του πεθερού του Ιωθόρ. Ο Δαβίδ τι ήταν? Ποιμήν ήταν. Έψελνε, τραγουδούσε, έπαιζε τη λύρα. Και αυτοί είναι οι πάνσοφοι. Ο Θεός τους καλεί και δεν κλείνουν την πόρτα τους στον Θεό. Και όχι οι κομψοί σοφοί που λέει το πολιτικό. Ναι, σήμερα η Εκατερίνη τους κομψούς των ασεβών του πνεύματος τη μαχαίρα. Προσέξτε όμως, πατέρα Αντώνη, εδώ τώρα δεν πηγαίνουμε στην λογική της περιφρονήσεως της κοσμικής γνώσης. Αναφέρεται και στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Η τελευταία κορονίση των προφητών δεν ζούσε, λέει, νεαρής ηλικίας στην ερημία. Επομένως, λέει, δεν είναι για τους μοναχούς η φιλοσοφία, η κοσμική, η αρχαιοελληνική, το παν. Εμάς, λέει, οι πράξεις, η εμπειρία, η πνευματική, είναι το κλειδί. Και δεν είπε, λέει ο Άγιος Ιωάννης Πρόεδρος, αν θέλεις να είσαι τέλειος, επιδώσου στην έξω παιδεία. Σπεύσε να παρακολουθήσεις τα μαθήματα. Απόκτησε την επιστήμη των όντων. Και ο Χριστός λέει, πούλησε τα κτήματά σου, μοίρασε τα στους φτωχούς, σήκωσε το σταυρό σου και ακολούθησε ο προθύμος. Και γι' αυτόν τον λόγο, λέει, δεν προσκάλεσε μορφωμένους, αλλά αλλιείς, αγραμμάτους, αγρίκους και όχι σοφούς. Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εμόρανε την σοφία των σοφών. Δια της μορίας του κηρύγματος που ήταν τι? Ο Σταυρός. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν είναι σημαντικά. Οι φιλόσοφοι, να το πούμε έτσι, είναι, χρειάζονται και αυτή σωτηρία, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Δεν τους σώζει η γνώση και η επιστήμη. Αλλά χρειάζονται και αυτή η σωτηρία. Όλα αυτά είναι ένα τεχνητό φυτίλι, λέει, η γνώση των φιλοσόφων. Εάν, λέει, δεν μπει στη λογική της κάθαρσης, δια της επιστασίας των λογισμών, εις ησυχία και της αιμονής εις τον Θεό, δια αδιαλείπτου προσευχής, τότε θα καταγυράσεις, καθήμενος δίπλα εις κρυφοκαίοντα λίχνων, αλλά δεν θα καταφέρεις να φωτιστείς. Εδώ το ζημιώνω. Και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιεί και το παράδειγμα του Παραδείσου, ότι ο διάβολος έπεισε τον πρωτόπλαστο άνθρωπο τι να κάνει. Να προχωρήσει στην λογική της γνώσεως του καλού και του κακού. Και μέσα σε αυτήν την λογική τι κάνει? Οδηγεί τον άνθρωπο στο να απολυτοποιεί την σοφία των σοφών. Και τώρα, λέει, κλείνει αυτό το κομμάτι ο Άγιος Γρηγόριος λέγοντας, το να παραμένει κανείς αφοσιωμένος στην φιλοσοφία μέχρι γύρατος είναι πονηρό. Αγαθόν δεν είναι. Είναι αγαθό τι? Αφού γυμναστεί με αυτά με μέτρο, να μεταφέρει τον αγώνα προς τα πολύ ανώτερα και μονιμότερα. Οπότε και η περιφρόνηση των λόγων του φέρει πολύ εκ Θεού αμοιβή. Δηλαδή εδώ τώρα τι λέει? Είναι γυμνασία, γύμνασης η φιλοσοφία. Η αρχαιοελληνική παράδοση βεβαίως είναι χρήσιμη. Γυμνάζεσαι. Αλλά πρέπει να φτάσεις στα ανώτερα που είναι η σχέση με τον Θεό. Είναι καλό, λέει, ενασχόληση με αυτά. Γυμνάζουσα τον οφθαλμό της ψυχής προς οξιοποίηση. Έτσι. Να βλέπεις καλύτερα κάποια πράγματα. Αλλά ο πονηρός, λέει, ορεγόμενος πάντοτε να μας αποσπάσει από τα ανώτερα, εν σπείρει μάγιες της ψυχάς μας και τα σδένει σχεδόν αδιαλύτως με δεσμά αγαπητά εις τους ανοήτους. Προβάλλει το πολύ και μακρόν μήκος και πλήθος του των γνώσεων, όπως εις άλλους πλούτων ειδόξα και σαρκικά σιδωνάς, ούτως ώστε απασχολούμε εις όλων των βίων με την αναζήτησή τους, να μην μπορέσουμε να επιδοθούμε με αφοσίωση στην καθαρίζουσα την ψυχήν παιδεία, της οποίας αρχή είναι ο φόβος του Θεού, από τον οποίο γεννάται συνεχής κατανυκτική δέηση προς τον Θεό, προσευχή δηλαδή, και ταυτόχρονα η φύλαξη των Ευαγγελικών εντολών. Και όταν δι' αυτόν πραγματοποιηθεί καταλλαγή προς τον Θεό, φόβος μεταβάλλεται σε αγάπη και η οδύνη της προσευχής μετατρέπεται εις τέρψη και ανατέλει τότε το άνθος του φωτισμού
και τότε αρχίζεις να γνωρίζεις τα μυστήρια του Θεού. Εδώ τώρα, Γιώργη και αγαπητοί φίλοι και φίλες, θέλω να πω κάτι το οποίο προκύπτει από τα λόγια του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Πρώτα απ' όλα, ο Άγιος δεν είναι αντίθετος στην κοσμική φιλοσοφία. Απλώς θεωρεί ότι δεν πρέπει να είναι το τέλος της πορείας σου στον αγώνα της γνώσεως να είναι αυτή. Χρειάζεται η επιστημονική μέθοδος, η επιστήμη χρειάζεται, αλλά με μία προοπτική, να θέλεις τη θεωρία του Θεού. Του Θεού. Αν αυτό εγκλωβιστείς μέσα σε αυτό, το, δηλαδή το να μάθεις το πώς και το διότι των φυσικών πραγμάτων. Και εδώ το εκπληρώσεις μόνο στη θεά ουσία. Εδώ τώρα έχει αρχίσει και λέει πώς θα γλιτώσουμε από όλα αυτά που είναι το πρόταγμα της εποχής της σημερινής. Φάουμεν πίωμεν. Θεωρούμε την ευτυχία ως μια ειδονή και λέει όλα στα εγκλωβιστείς μέσα σε αυτό το πράγμα, τότε έχεις πρόβλημα. Εδώ το πρόβλημα γίνεται ότι δεν είναι τώρα η προτεραιότητά σου, ο πλούτος, η δόξα, η ειδονή. Είναι η γνώση. Δηλαδή, θεοποιείς την επιστήμη σου. Και λες, είναι αρκετό, δεν μου χρειάζεται τίποτα άλλο. Σε άλλους το νόημα της ζωής είναι ο πλούτος. Σε άλλους είναι η δόξα. Σε άλλους είναι η σαρκική ειδονή. Σε άλλους είναι η γνώση χωρίς Θεό. Και τα τέσσερα χωρίς Θεό. Αυτό έχει σημασία. Και εδώ τώρα, προσέξτε, επιμένει στην τήρηση των εντολών. Δηλαδή, εμείς τώρα, πατέρα Αντώνη, που είμαστε μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, είμαστε κληρικοί, αλλά και όλοι οι πιστοί, χωρίς να μας αρνείτε το δικαίωμα και τη δυνατότητα να σπουδάσουμε και τα κείμενα της φιλοσοφίας της ανθρώπινης, μας λέει τηρείς τις εντολές. Έχετε το... Φίλοι και φίλες, αυτό στο νου σας. Και όλοι μας αυτό έχουμε στο νου μας. Ο Θεός μας έχει δώσει κάποιες συγκεκριμένες εντολές. Δεν είναι μόνο οι 10 εντολές της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι η αγάπη σε εκείνον και στον πλησίον. Η άρση του Σταυρού. Η συγχώρεση. Το να αφήσεις 70 και σε 7 αυτόν που έπτεσε σε σένα. Έφτεξε σε σένα. Καταλάγηθη τη σε λυπούσε. Η καταλλαγή. Αν θέλεις να τηρήσεις αυτές τις εντολές, είναι ανώτερες ακόμη και από την επιστημονική γνώση. Ποια είναι η κρίση της παιδείας σήμερα στο σχολείο? Το σχολείο σου λέει, ποια είναι όλα τα οράματα? Να μάθεις γράμματα με αυτόν τον τρόπο, τα αρχαία ελληνικά με αυτό, τα μαθηματικά με αυτόν τον τρόπο, εκείνο να σε αξιολογήσει το σχολείο για τη γνώση την οποία προσφέρεις. Φυσικά, εννοείται, σημαντικό. Αλλά τι ήθος υπάρχει εδώ πέρα μέσα? Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα της παιδείας? Τι κάθαρση καρδιάς και ποιες εντολές, ποια αγάπη γεννιέται μέσα στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, παντού, στη ζωή, για τον άλλο, για τον Θεό, για τον πλησίο? Ποια οδός συγχώρεσης, καταλλαγής, συνύπαρξης μπορεί να γεννηθεί? Πού υπάρχει αυτό? Ποιος το μετράει αυτό? Μεγάλα ερωτήματα. Και τα θέτει ο Άγιος ξεκάθαρα εδώ πέρα. Η πλειοψηφία των γονέων, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι τι πρακτικά πράγματα μπορεί να μάθουν τα παιδιά που να τους είναι χρήσιμα για να... Όχι μόνο στις εξετάσεις, που και αυ... και... γιατί το λένε στις εξετάσεις? Για να μπουν στη διαδικασία να βγάζουν χρήματα και να κερδίζουν, πώς να το πω, πλούτο και... Χωρίς να το αρνείται κανείς και αυτό. Χρειάζονται, προφανέστατα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό, αυτό είναι το πρόβλημα. Και εδώ πέρα μας νομίζω και το οριοθετεί ξεκάθαρα, λέει. Και καταλήγουν όλοι τους να λένε τι τα θέλεις στα θρησκευτικά, τι τα θέλεις στα αρχαία ελληνικά, τι τα θέλεις τα... πώς να το πω, τα όλα, τέλος πάντων, τα ανθρωπιστικά θέματα. Το μόνο που χρειάζεται 3-7-21, 5 το οξύδι, 7 το λαδόξυδο και εκεί να τελειώσουμε όλα. Εντάξει. Λοιπόν, λέει ο
ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, υπενθυμίζει, αν είστε άπρακτοι, είστε αργόσχολοι. Γι' αυτό ας προσευχηθούμε σκύρων των Θεών ημών. Και η σχόλη, λέει, είναι πονηρά των Αθηναίων, λέει ο Μέγας Βασίλειος, οι οποίοι με τίποτα άλλο δεν ασχολούνται παρά μόνο το να λέγουν ή να ακούν κάτι νεότερο, την οποία τώρα μιμούνται μερικοί με τη σχόλη του βίου, που είναι φίλοι πονηρών πνευμάτων. Ο κόσμος του διαδικτύου σήμερα, τι είναι, να βρεις κάτι καινούριο. Και περνάς την ώρα σου λέγοντας ή ακούγοντας κάτι νεότερο. Μοιάζουμε με τους Αθηναίους της εποχής του Αποστόλου Παύλου. Ξεκάθαρα. Έτσι. Και δεν ξοδεύεις το χρόνο σου, δεν θέλεις να ασχοληθείς αναζητώντας τον Θεό και την αλήθεια. Γι' αυτό λέει ο Μέγας Βασίλειος, φτάνει λέει προς το τέλος της ζωής του να πει ότι έχασε πολύ χρόνο με άχρηστη γνώση, κυρίως τις σοφίες των αρχών του αιώνα τούτου, οι οποίοι καταργούνται. Και θα ευχόμουν, λέει, να μου δοθεί κάποια καθοδήγηση. Ματαιώτης ματαιωτήτων, ματαιοπονία, σοφία μορανθίσα, σοφία καταργουμένη. Ο εραστής της αληθινής σοφίας που ήταν ο Μέγας Βασίλειος μεταμελήθηκε, διότι ενδιέτρεψε σε αυτήν και δεν έβρεπε καμιά χειραγωγία στην κοσμική σοφία προς την αληθινή σοφία. Επέστη, λέει, ο καιρός της βασιλείας. Και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται να παλέψουμε να βρούμε αυτήν την οδό της αληθινής σοφίας, που είναι τι? Η σχέση μας με τον Θεό. Και όταν έρχεται αυτή η αληθινή σοφία, τότε τι? Καταργείται και η κακία. Ο θεοφιλής βίος τι κάνει? Δίνει άλλη προοπτική στη γνώση. Η γνώση από μόνη της δεν ωφελεί κανένα. Γιατί η γνώση, λέει, προκαλεί ήηση, ενώ η αγάπη οικοδομεί. Γνώση χωρίς αγάπη είναι μάταιη. Και γι' αυτό το λόγο προκαλεί περηφάνεια η γνώση. Δηλαδή αυτός κάνει, να το πούμε έτσι, θεωρεί ότι τον εαυτό του, αυτός που γνωρίζει ο επιστήμον, θεωρεί τον εαυτό του πολύ σπουδαίο. Και αυτή τη φυσική γνώση, λέει, την βοηθεί η έξω παιδεία. Και δεν μπορεί εύκολα να γίνει πνευματική, και ποτέ δεν γίνεται πνευματική γνώση, εκτός εάν μαζί με την πίστη συνδεθεί, λέει, με την αγάπη του Θεού, μάλλον δε εκτός εάν αναγεννηθεί δια της αγάπης και της εξ αυτής μεταγγιζομένης χάριτος, για να γίνει μια άλλη σοφία. Νέα και θεοειδής, αγνή, ειρηνική, επίοικης, ευπηθής, γεμάτη λόγους, οι οποίοι οικοδομούν τους ακούοντας και αγαθούς καρπούς, η οποία μάλιστα ονομάζεται και άνωθεν σοφία και θεού σοφία. Αλλιώς, λέει, η γνώση χωρίς Θεό είναι επίγειος, ψυχική και δαιμονιώδης, όπως λέει ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, και γι' αυτό δεν ανέχεται τα του Πνεύματος του Θεού, αλλά το θεωρεί όλα μορία, πλάνη και ψευδοδοξία. Αυτό που σημαίνει σήμερα. Όλοι τα της πίστης τα θεωρούν ξεπερασμένες καταστάσεις. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται κανείς, λέει, να προσέχει και να μην απολυτοποιεί τη γνώση των σοφών. Και λέει τι, ότι υπάρχουν δύο φράσεις, το πρόσεχε σε αυτό και το γνώθεις αυτόν. Αλλά το γνώθεις αυτόν, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, στην ουσία καταλήγει να είναι η μετεψύχωση. Σε ποιο σώμα, λέει, ήσουν πριν. Αυτό είναι το σημασία. Και υποτάσσει ουσιαστικά σε ένα πονηρό πνεύμα, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Και το γνώθεις αυτόν, επί της ουσίας, δεν είναι αυτογνωσία, αλλά είναι τι? Υποταγή του ανθρώπου στο κακό, στο πονηρό. Να δούμε, λέει, ότι χρησιμοποιεί κάποια ρίση του νουμίνιου του Πυθαγορικού και του Κλήμητου Αλεξανδρέως, πλησιαστικών πατέρων και συγγραφέων, οι οποίοι λέγανε, τι είναι ο Πλάτων παρά Μωυσής Αττικίζων. Γνωρίζουμε, λοιπόν, πως ό,τι καλό υπάρχει σε αυτούς έχει παραλυφθεί από εκεί κατά παράκουσμα, δηλαδή κατόπιν σκέψεων. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν εκλαμβάνεται με την ίδια έννοια. Εδώ μιλάει για το σπερματικό λόγο. Και αν κανείς από τους πατέρες λέγει τα ίδια με τους έξω σοφούς, το γίνεται μόνο στις λέξεις. Στα νοήματα υπάρχει πολλή απόσταση. Ενώ θα δεις, λέει, οι πατέρες της Εκκλησίας που συμφωνούν με τους αρχαίους φιλοσόφους. Αλλά η ταύτιση και η συμφωνία είναι στο επίπεδο των λέξεων.
δεν είναι στο επίπεδο των νοημάτων. Ποια είναι η διαφορά? Είναι ο νους Χριστού. Είναι η παρουσία του Χριστού μέσα στον πατερικό λόγο. Η εμπειρία του Χριστού. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Και βεβαίως επιμένει ότι υπάρχει και το περίφημο εκ του μη όντως η δημιουργία. Για τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, οι σοφοί οι οποίοι δεν μπορούν να δουν τον Θεό ως δημιουργό εκ του μη όντως του κόσμου, ουσιαστικά πλανώνται. Και γι' αυτό λέει ο Ιερεμίας, θεοί οι οποίοι δεν δημιουργήσαν τον ουρανό και τη γη εκ του μη όντως, ας απολυστούν. Και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την φιλοσοφία και την γνώση των αρχαίων Ελλήνων όπως κάνουν οι φαρμακοποιοί με τα φίδια. Οι οποίοι τι κάνουν οι φαρμακοποιοί? Αφού τα σκοτώσουν, παίρνουν το δηλητήριό τους, τον ιό του φιδιού και τον χρησιμοποιούν κατά των δειγμάτων, κατά των δαγκωματιών από το ίδιο το φίδι. Πρέπει λοιπόν να φωνευθεί, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, η ειδωλολατρία της αθεΐας και να χρησιμοποιήσουμε μόνο τα καλά διδάγματα από τους αρχαίους φιλοσόφους. Και γι' αυτό λέει δεν θα εμποδίζομαι να επιδίδονται στην έξω παιδιά όσοι θέλουν από εκείνους οι οποίοι δεν επέλεξαν το μοναχικό βίο, αλλά δεν συμβουλεύουμε καθόλου κανέναν να αφοσιώνεται εις αυτήν έως το τέλος. Δηλαδή, εμάς που είμαστε πατέρα Αντώνιος στον κόσμο, λέει ασχοληθείτε με την κοσμική γνώση. Δεν είναι κακό πράγμα. Αλλά μην μείνετε μόνο σε αυτή. Το να προσδοκάδε κανείς να γνωρίσει ακριβώς από αυτήν κάτι από τα θεία, το αποκλείομαι τελείως. Δεν είναι δυνατόν, λέει, να διδαχθεί από αυτήν κάτι ασφαλές περί του Θεού. Διότι την εμόρανε ο Θεός. Όχι με την έννοια ότι την έκανε ανόητη εξ αρχής. Πώς θα μπορούσε το φως, λέει, να σκοτήσει. Αλλά ότι απέδειξε ότι είναι μωρά. Όχι δια συγκρίσεως προς την ειδική του παιδεία, άπαγε, λέει. Αν θα έλεγε κανείς τούτο πράγμα, θα έπρεπε να πει και ότι ο νόμος του Μωυσή ήταν μωρός. Διότι υπάρχει ο νόμος της χάριτος. Δεν καταργήθηκε όμως ο νόμος του Μωυσέως, συμπληρώθηκε. Αν, λέει, αστοχήσεις στο προσήκον τέλος της θεογνωσίας και μείνεις μονάχα στην σοφία των φιλοσόφων, τότε μένεις στην μωρία της σοφίας. Δεν μπορείς να πας εκεί που πρέπει. Και ταυτόχρονα δεν πρέπει η κοσμική σοφία τι να κάνει. Να αντιτάσσεται στη σοφία του Θεού. Γιατί τότε γίνεται μωρία. Σ' αφήνω να σχολιάσεις αν θέλεις να πεις κάτι. Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλεις. Είναι, δεν θέλω, όχι. Γιατί είναι βαριά και είναι... Καταρχήν δεν τα χωράει το κεφάλι όλα έτσι όπως... Οπωσδήποτε. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στον νόμο και την χάρη. Όπως λοιπόν υπάρχει συμφωνία, όταν η γνώση, λέει, θέλει να σε οδηγήσει, να είναι η βάση για να πας όμως να γνωρίσεις τον Θεό, δηλαδή δεν μείνεις σε αυτήν και πεις, ωραία, έμαθα τα του κόσμου. Έμαθα μέχρι που μπορούν να φτάσει κοσμική σοφία και γνώση. Τώρα να κάνω ένα βήμα παραπέρα στην πράξη, να αναζητήσω τον Θεό με την άσκηση και την προσευχή. Λέει, μπορούν, λέει, να έρθουν, λέει, σε έννοια Θεού, αλλά δεν τον δοξάζουν, λέει, τον Θεό ως παντουργό, παντοδύναμο, παντεπίσκοπο, μόνο άνερχο και άκτιστο. Γι' αυτό, λέει, οι σοφοί, εγκαταληφθέντες από τον Θεό, παρεδόθησαν εις αδόκιμον, λατρεύοντες την κτήση αντί του κτίστου. Δεν μπόρεσαν δηλαδή να βρουν τον Θεό και να τον δοξάσουν ως παντουργό, αυτό που δημιούργησε τα πάντα, παντοδύναμο, παντεπίσκοπο, μόνον άνερχον και άκριστον, γιατί προσπάθησαν μόνο διαλόγων και σκέψεων να βρουν την αλήθεια και ουχή διέργων. Και γι' αυτόν τον λόγο αφήσαν τη θεογνωσία στην άκρη. Η σοφία του Θεού φανερώνεται δια των έργων, θέλει από εμάς πράξη. Θέλει τήρηση των εντολών έμπρακτων. Γι' αυτό χρειάζεται η Εκκλησία, η ζωή της. Ακόμα δεν θέλεις να πεις κάτι? Όχι. Προχωρούμε τότε.
Αυτό είναι, λέει, το πρώτο ικανόν τεκμήριον περί των μεμοραμένων σοφών. Δηλαδή αυτών που νομίζουν ότι με τη σοφία τους θα βρουν το Θεό, θα βρουν την αλήθεια, θα βρουν τα πάντα. Χωρίς έργα. Δεύτερον και μεγαλύτερον είναι το να επιστρατεύει τη δύναμη του μεμοραμένου και παραλογισμένου λόγου κατά των παραδεχομένων τας παραδόσεις με αφέλεια καρδίας. Είναι αυτό, αυτή η ύβρις κατά των απλοϊκών ανθρώπων, οι οποίοι έχουν αγάπη στο Θεό. Βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους που αγαπούνε. Είναι το σταυροκόπημα που λέγαμε την προηγούμενη φορά. Και πόσο τους περιφρονούν αυτούς τους ανθρώπους. Τους θεωρούν κατώτερης ποιότητας. Εδώ πέρα πάμε σε κάτι, δηλαδή, πολύ σοβαρό. Το λες και όσοι έχουν την γνώση μέσα από την επιστήμη και μέσα από το μυαλό, μόνο εκείνοι θα δεχτούν τη χάρη. Μόνο αυτοί μπορούν να γνωρίσουν τον Θεό, άρα να σωθούν. Και επομένως όλοι οι υπόλοιποι, τι γίνεται. Είναι από εκείνους που θα χαθούν, και αν έτσι ήταν και τους είχε φτιάξει ο Θεός, ποια τέλος πάντων η πρόνοια, ποια είναι η... Κάτι κάπου φάλσο υπάρχει εδώ πέρα, αλλά δεν ξέρω κάπου. Γιατί εσείς άτομα να παγωγείς πάμε στην ησυχία. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να επισημάνει εδώ πέρα, επισημαίνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ουσιαστικά απαντώντας στην άποψη του Βαρλάμ ότι αυτή η φτωχή απλοϊκή μοναχή, η ομφαλοσκόπη όπως τους χαρακτήριζε ο Βαρλάμ, επειδή δεν έχουν τις γνώσεις της φιλοσοφίας, είναι καταδικασμένοι, λέει ο Βαρλάμ. Και του λέει ο Άγιος, όχι, ουχή τα μωρά του κόσμου εξελέξα το Θεός, είναι του σοφούς κατασχύνει. Υπάρχουν, λέει, και οι μυστικές ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, οι οποίες αγιάζουν απλούς ανθρώπους, και ας μην είναι μορφωμένοι. Οι άσοφοι, εκείνοι οι σοφοί, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, έχουν σοφιστεί εκ Θεού όπως και οι προφήτες. Ωστόσο, λέει ο Πλάτωνας, τους θεωρεί τι, ότι είναι δαιμονική η σοφία τους, έτσι. Δηλαδή, ουσιαστικά λέει ότι οι φιλόσοφοι, ο Βαρλάμ λέει ότι οι φιλόσοφοι είναι σπουδαίοι, αλλά αν πάρεις, λέει, τον Πλάτωνα, θα σου πει ότι όποιος φτάσει, λέει, σε ποιητικούς λόγους χωρίς έμπνευση δαιμόνων, ατελής είναι και αυτός και η ποίησής του. Και η ποίηση του σοφρονούντος αφανίζεται από την των μενωμένων. Δηλαδή, εδώ πέρα λέει ότι ουσιαστικά η σοφία των αρχαίων ήταν η ειδωλολατρική σοφία και έχει μια μανία δαιμονική. Ίσως εδώ ο Άγιος να είναι υπερβολικός. Εγώ το θεωρώ ότι είναι υπερβολικός. Νομίζω ότι... Αλλά είναι δικαιολογημένη υπερβολή. Είναι πολεμικός. Είναι πολεμικός διότι φτάνουν στο σημείο οι αντίπαλοι του, οι αντίπαλοι των ησυχαστών, να αμφισβητούν με φιλοσοφικούς λόγους τη δυνατότητα του ανθρώπου να συναντήσει τον Θεό. Και λέει ο Άγιος, μα εσείς ουσιαστικά μιλάτε για έναν τρόπο που έχει να κάνει με δαιμονικές καταστάσεις. Η μανία των ποιητών, η έμπνευση των ποιητών έχει ένα χαρακτήρα δαιμονιώδη. Έτσι. Και η γνώση αυτή, όταν δεν έχει Θεό μέσα, ουσιαστικά είναι μια γνώση στην οποία ο πειρασμός εύκολα ενσφύρει λογισμό. Αυτό ουσιαστικά θέλει να πει. Αν είχαν οι αρχαίοι Έλληνες, όπως οι Εβραίοι, έναν Θεό και δεν είχαν 12 και ατέλειωτη πλειάδα παρακατιανών, τότε δεν θα είχε την, πώς να το πω, την όρεξη να ταυτίσει το δαίμονα με το θεϊκό. Για τους αρχαίους ο δαίμον ήταν αντίστοιχα ένας θεός. Αλλά ακριβώς λόγω της πολυπροσωπικότητας των θεών και επειδή υπήρχε ένας ανθρωπομορφισμός των θεών στους αρχαίους, εδώ βρίσκει τον τρόπο να τοποθετήσει σε αυτή τη βάση
εκείνους οι οποίοι ασχολούνται με τα... Και στην ουσία καταδεικνύει το αδιέξοδο. Ξέρεις τι γίνεται, πατέρα Αντώνη, εδώ πέρα ο Άγιος θέλει να δείξει ότι όταν εμένεις στην λογική επεξεργασία των πάντων και θέτεις τον Θεό στην προοπτική της κρυσάρας της λογικής σου, ακριβώς, στην ουσία μπαίνεις σε έναν δρόμο δαιμονικό. Όχι γιατί είναι κακή η λογική, αλλά γιατί δεν αφήνεις περιθώριο στην εμπειρία και στη σχέση να λειτουργήσει. Από την άλλη μεριά, όλη η έμπνευση των αρχαίων, ας πούμε ο Φέδρος, ή το δαιμόνιο του Σοκράτη, ή ακόμη και η αριστοτελική λογική, όταν αποκόπτεται από την αναζήτηση του Θεού, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια πορεία δαιμονιώδης. Βέβαια για τον Άγιο η λέξη δαιμόνιον του Σοκράτη παίζει με τις λέξεις εδώ πέρα, επειδή είναι πολεμικός ο λόγος και λέει ότι είναι εκ του διαβόλου αυτό το δαιμόνιο του Σοκράτους. Να καταδείξει, να ναι, εμπανίσει. Αλλά προσέξτε όμως λίγο κάτι. Πιστεύω ότι εάν δεν έγραφε αντιρρητικό λόγο σε αυτό που έλεγε ο Βαρλάμ, δεν θα ήταν τόσο απόλυτος, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον. Το διορθώνει παρακάτω νομίζω. Ναι, και γι' αυτό τον λόγο λέει ξεκάθαρα ότι δια της γνώσης των όντων πρέπει να ανάγεσαι εις τον αίτιο των όντων. Αυτό είναι το αεροπαγητικό κείμενο. Εδώ τώρα είναι πολύ μεγάλη αλήθεια αυτή την οποία λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αξιοπότες του Διονύσου τον αεροπαγήτη. Η αληθινή φιλόσοφη δια της γνώσης των όντων πρέπει να ανάγονται εις τον αίτιο των όντων. Ποιος είναι ο αίτιος των όντων? Ο Θεός. Επομένως, η αρχαία ελληνική φιλοσοφία υστερεί στο εξής. Στο ότι δεν θέλει να δει τον Θεό ούτε Κύριο των όλων, ούτε κτίστη του παντός. Γιατί δεν βλέπετε ο κόσμος γεννάται εκ του μηδενός. Εκ της ανυπαρξίας, εκ του μη όντως. Της λείπει αυτή η κατηγορία, όπως και η Ανάσταση. Σωστό. Ξεκάθαρα. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία, τι κάνουν? Κάνουν την παράδοση, την αρχαιολογική, να υστερεί ως προς το νόημα της ζωής, ως προς την σχέση με τον Θεό, ως προς την κοινωνία με τον Θεό. Και γι' αυτό το λόγο μπορεί να φτάσει σε κάποια έννοια Θεού η αρχαιολογική παράδοση, αλλά δεν μπορεί να φτάσει στην έννοια του Θεού και στην εμπειρία του Θεού. Οι ειδωλολάτρες λοιπόν ανύψωσαν, λέει, αυτό νομίζω ότι έχει να κάνει, αγαπητέ Γιώργη, και με την εθνική μας πραγματικότητα, την φύση ως εξουσία. Και κατέβασαν, λέει, κατεβίβασαν τον Θεό κατά τη δύναμή των από την εξουσία. Απέδωσαν το θεϊκό όνομα στους δαίμονες και τόσο ειστόχησαν να έβρουν τη γνώση των όντων, πράγμα το οποίο αποτέλει σκοπό και μέλημά του, ώστε να είπουν έμψυχα τα άψυχα. Προσέτει δε ότι μετέχουν ψυχή ανωτέρα τη δική μα. Λογικά τα άλογα, ως ενδεικτικά της ανθρωπίνης ψυχής, ανωτέρως από εμάς τους δαίμονες, και οποία ασέβεια κτίστας ημών, τους δαίμονες, είναι ο διαλυσμός, έτσι αυτός, συναίδια δε με τον Θεό και άκτιστα και άναρχο, όχι μόνο την ύλη και την ψυχή του παντός, όπως λέγουν αυτοί, και τα εκ των νεωρών μη έχοντα πάχος σώματος, αλλά και της ειδικάς μας ψυχάς. Δηλαδή όλα είναι το ίδιο για τους αρχαίους φιλοσόφους. Προσέξτε λίγο κάτι. Εδώ τώρα μιλάει για την αρρώστια πάλι των καιρών μας με την οικολογία, φίλε Γιώργη. Δηλαδή, λέει το εξής, ότι οι αρχαίοι φιλόσοφοι, οι ειδωλολάτρες κυρίως, ανυψώνουν τη φύση ως εξουσία. Τι κάνουμε σήμερα με τα οικολογικά ζητήματα? Η φύση, παντοδύναμος φύσης. Τα πάντα πρέπει να είναι φυσικά. Και δεν μπορούμε να σκεφτούμε ότι υπάρχει ο αίτιος της φύσεως, που είναι ο Θεός. Εδώ είναι μια άλλη γνώση αυτή. Και τι κάνουνε? Οι αρχαίοι, ας πούμε, θεοποιούσαν τα άψυχα, έτσι. Λέγαν τα ζώα, είχαν θεϊκές ιδιότητες. Τα φυτά, η θάλασσα, έτσι. Βάζαν θεούς εκεί πέρα, τα θεοποιούσαν. Οι νύμφες που κρύβονταν, οι ωκεανίδες που είδαμε στον Εσχύλο. Έτσι. Με
με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε σύγχυση. Η ανθρώπινη σοφία, λέει, δεν είναι επαρκής. Υπάρχει, λέει, κάποιος πατέρας, δεν ξέρουμε ποια είναι η πηγή, που λέει «Ουέι στο σώμα όταν δεν λαμβάνει την από έξω τροφή και ουέι στην ψυχή, η οποία δεν αποδέχεται την απάνω, από άνω χάρη». Και γι' αυτό το λόγο λέει «Εάν δεν οδηγήσεις την φιλοσοφία εις την φυσική κατάσταση που είναι η κοινωνία με τον Θεό, τότε την οδηγείς στο παραφύση». Όμως λέει τα πάντα, και αυτό είναι πολύ ωραίο, έχουν από τον Θεό τη φρόνηση. Αλλά δεν θα είπαμε εκ Θεού την ενέργειά του. Αν και εκ Θεού, λέει, ο δαιμόνιος νους έχει τη δυνατότητα ενέργειας. Ο νους, λέει, τον έξω της πίστεως φιλοσόφων, είναι θείο δώρο. Έχει έμφυτη μέσα του την έμφρονα σοφία. Παρεκτρέπεται όμως εκ του διαβόλου και του πονηρού. Και μετασχηματίζεται σε μορία. Δεν είναι κακό, λέει, οι έφεσεις και οι γνώσεις ούτε και στους δαίμονες. Γιατί αυτοί, λέει, ποθούν να υπάρχουν και να ζουν και να σκέπτονται. Είναι η κάθε ανθρώπινη ύπαρξη ποθεί να υπάρχει, να ζει και να σκέπτεται. Αυτό είναι δώρο του Θεού, λέει ο Άγιος. Αλλά φτάνεις, λέει, στο Θεό μέσα από αυτό τον πόθο και τον αφήνεις στην άκρη. Ποιο είναι λοιπόν τέλος, λέει, το έργο και ο σκοπός αυτών που ζητούν στα κτίσματα την σοφία του Θεού, την έβρεση της αλήθειας και την δοξολογία του Δημιουργού Θεού. Γι' αυτό το λόγο, λέει, μέσα από τα κτίσματα βρίσκεις ποια είναι η αλήθεια, ότι ο Θεός είναι ο αίτιος των όντων. Δεν είναι τα κτίσματα θεότητες. Και ταυτόχρονα τι, δοξάζεις τον Δημιουργό. Αλλιώς πηγαίνεις στην αίρεση. Και χρησιμοποιεί έναν εξαιρετικό λόγο του Θεού στον Κάιν. Εάν ορθώς προσφέρεις, ορθώς όμως δεν διακρίνεις, δεν είσαι εύστοχος. Το διακρίνουν ορθώς πολύ λίγοι διαθέτουν και μόνο εκείνοι όσοι έχουν τα αισθητήρια της ψυχής γυμνασμένα προς διάκριση καλού και κακού. Και αυτοί τότε τι κάνουν, νικούν και τις μέρημνες, διότι ο βίος τους είναι βίος ελπίδος εις τον Θεό. Σε αυτό στέκομαι για λίγο. Αν ορθώς προσφέρεις, αλλά δεν διακρίνεις, δεν ευστοχείς. Ενώ θέλεις να δώσεις κάτι, αυτό που κάνανε οι αρχαίοι φιλόσοφοι, αλλά δεν διακρίναν τον τελικό σκοπό που είναι η κοινωνία με τον Θεό, η έβρεση του Θεού και η κοινωνία με τον Θεό, τότε δεν ευστοχείς. Είσαι χρήσιμος, αλλά δεν δίνεις νόημα, τελικό. Είσαι πεπερασμένος. Γι' αυτό το λόγο, οι γνώσεις μετά γίνεται τύφος, λέει, υπερηφάνεια. Και γι' αυτό το λόγο, λέει, κόψε, λέει, όταν λέει ένα φίδι το σκοτώνουνε, κόβουν, λέει, το κεφάλι και την ουρά και το ενδιάμεσο σώμα. Οι φαρμακοποιοί καθαρίζουν, λέει, τις άρκες των φιδιών και τις ψήνουν με πυρ και είδο. Και έτσι και εσύ, λέει, κάμε. Με αυτόν τον τρόπο κάνε και εσύ. Με το εξεταστικό και θεωρητικό μέρος της ψυχής ξεκαθάριζε από τα βλαβερά νοήματα την θεωρητική φιλοσοφία των αρχαίων. Δηλαδή, λειτουργήσε εκλεκτικά. Ό,τι σε οδηγεί στον Θεό, χρησιμοποίησε το. Αλλιώς, άστο. Να γίνει, λέει η σοφία, όργανο προς κάτι καλό. Όχι να σε απομακρύνει από τον Θεό. Μα είναι κορίτου εδώ, ε. Βεβαίως. Και προσέξτε, δεν εννοεί ότι η μοναχή για τους μοναχούς επιμένει. Η κοσμική μπορούμε να ασχολούμαστε. Απλώς να μην την κάνουμε, να μην την θεοποιούμε την κοσμική σοφία. Και έχει σημασία αυτό. Να κλείσουμε και να σε αφήσω να κάνεις και ένα σχόλιο, αν θες, τα όσα υπόθηκαν. Όπως λέει, ελάχιστα θα ειδύνε τον ονομαστή δώρο του Θεού ή κατά τους νομίμους γάμους η δονή προς παιδοποιία, διότι είναι σαρκικό και φυσικό δώρο, όχι εκχάριτος. Το ίδιο λέει, μολονότι ο Θεός έπλασε την φύση ούτω και από την έξω παιδεία γνώσης και αν ακόμα τη χρησιμοποιήσει κανείς καλώς, είναι φύσεως και όχι χάριτος δώρο. Εμείς, λέει, να μην μένουμε στην φυσική αυτή γνώση, αλλά να κάνουμε ένα βήμα προς την θεογνωσία.
Αυτό όμως χρειάζεται τον Χριστό, τον έροντα την αμαρτία του κόσμου και παρέχοντας σοφία αληθινή. Δεν σώζει η φιλοσοφία, χρειαζόμαστε Χριστό. Και χρειαζόμαστε σταυρό. Γιατί όλος αυτός ο λόγος, ο Παύλιος, πατέρα Αντώνη, είναι λόγος σταυρικός. Επάνω στο σταυρό, η ανθρώπινη σοφία φαίνεται μορία. Και χρειάζεται να το συνειδητοποιούμε αυτό, ότι ο Χριστός έγινε άνθρωπος για να σταυρωθεί, για να πεθάνει για μας. Και αυτό ήταν κάτι που οι αρχαίοι Έλληνες δεν μπορούσαν να το δεχτούν. Συνοψίζοντας λοιπόν, τονίζουμε ότι για την ορθόδοξη παράδοση, η φιλοσοφία, η γνώση, η επιστήμη, καλό είναι. Δεν πρέπει όμως να γίνει το σκοπός της ζωής μας. Χρειάζεται να κάνουμε ένα βήμα πηγαίνοντας προς τον Θεό. Μπορεί να μας βοηθήσουν να βρούμε ότι υπάρχει ο αίτιος των όντων. Αν και να δοξολογήσουμε. Αλήθεια και δοξολογία. Αν θεοποιήσουμε τη γνώση και την επιστήμη και νομίσουμε ότι μέσα από αυτές είναι αρκετό και δεν μας χρειάζεται ο Θεός, την πατήσαμε. Και εδώ λοιπόν είναι που θεωρώ ότι χρειάζεται να κάνουμε και ένα σχόλιο για τον πολιτισμό μας. Ο πολιτισμός μας επιμένει πολύ στη δύναμη αυτής της γνώσης και αυτής της επιστήμης και αγνοεί τον Θεό. Εμείς όμως έχουμε την εμπειρία τη διπλή και της μόρφωσης και του αγώνα να σχετιστούμε με τον Θεό τηρώντας τις εντολές Του, αγαπώντας, προσευχόμενοι και κάνοντας πράξη την παρουσία του Χριστού μέσα στη ζωή μας, χωρίς σε μου δίνεστε ποιήν ουδέ. Είναι ένας άλλος πολιτισμός. Και όχι εγώ. Ένας άλλος τρόπος πορείας και ζωής. Που προστατεύει. Χωρίς να αρνείται όμως τον παρόντα πολιτισμό. Δεν μας κάνει άχρονος η Εκκλησία. Όχι. Αλλά ο τρόπος που καταλαβαίνει κανένας το Θεό και καταλαβαίνει και τον άνθρωπο και πάντα και στη Δύση και εδώ εμείς πάντα θεωρούσαμε ότι είμαστε εικόνες, αλλά το πώς καταλαβαίνεις την ενότητα του Θεού και πώς καταλαβαίνεις τον εαυτό σου είναι δύο διαφορετικοί τρόποι και αυτοί οδηγούν σε διαφορετικούς τρόπους να ερμηνεύεις αυτό το παρόν, αυτή την ιστορικότητα του ανθρώπου μέσα στον κόσμο. Και είναι γι' αυτό πολύ σημαντικές οι διαφορές ανάμεσα στις θεολογίες τις δύο. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι λόγια του αέρα αυτά, έχουν αντίκρισμα στην ίδια τη ζωή τη δικιά μας. Και επομένως τη θέση μας μέσα στον κόσμο. Με αυτή την έννοια λοιπόν, νομίζω ότι ναι. Και πρέπει να τη σπουδάσουμε και λίγο για τη θεολογία μας, φίλοι και φίλες. Και ο λόγος που κάνουμε αυτά τα μαθήματα είναι και αυτός. Και εμείς να βοηθηθούμε κι εσείς. Καλησπέρα στη Μαρία από την Αθήνα. Καλησπέρα στη Μαρία τη Θεοδωρίδου και τον Παρμενίωνα. Άντε, καλησπέρα. Λέγει ο Κουμουζακίδη στον Παναγιώτη. Στην Σοφία τη Χαρούδη από τη Γερμανία. Τον Θεό Καπούρουγλου και αυτόν από την Γερμανία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα. Στην Ζαχαρένια, καλησπέρα στην κυρία Ρένα Μαλαχά, καλησπέρα στη Χριστίνα τη Λουκανάρη, στη Σπυριδούλα την Ιεσή Μοπούλου, στην Πρεσβυτέρα Αγγελική από το Πεντάτη, στην Έφη τη Χαϊντάρη, στην Ευαγγελία την Αποστολοπούλα από τη Λάρισα, στην Ιερό τη Λέλα, στον Παπασπύρο του Γαρνέλ είπαμε, την Όλγα την Κολάκη, την κυρία Πηγή από τον Πειραιά, τον Βαγγέλη τον Κόντο, τον πατέρα Θανάση Αφεντουλίδη, την Ντίνα την Τζούμαρη, να είσαι καλά Ντίνα. Την Εκταρία, τον Τάσο τον Κιζδάκη, την Λίτσα την Κολονέλου, στο φίλο τον Νίκο τον Ματθαίο που βρίσκεται στην Κοζάνη φέτος, να είστε καλά Νίκο, στην Πολύνη την Τζιαμάνη, στη Δέσποινα την Τρίκου από τη Γερμανία, την Στεφανία την Ντολίτσα, τον Γιώργο τον Μπαλάτζα, την Γιώτα την Τσουγκάνη, την Νίκη την Μαυρουδή, την Άννα, τον πατέρα Σάβα Μουζουράκη από την Κάλλου, να είστε καλά πατέρα μου, την Ασπασία εδώ, την Βλουτή, τον πατέρα Ανδρέα Διαμάντη του Σπάξου, τον Αντώνη τον Τζιλιμπάρη, Μαρίνα τη Μωρομιχάλη, τον Γιάννη τον Μιχαλάκη από τη Ρόδο,
την Κατερίνα και την Μαρία Μποζίκη να είστε καλά. Πολύ χρόνια. Όλοι σας και όλες σας. Ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα Αντώνιο που για μια ακόμη πέμπτη εδώ, την Πρεσβυτέρα Μαρία. Μην πτωηθείτε, έχουμε πολύ ψωμί ακόμα να πούμε. Νομίζω ότι σήμερα δείξαμε, και να κλείσω με αυτό, ότι η πνευματική μας παράδοση είναι οδηγεί στη δίψα για το Θεό. Και γι' αυτό το λόγο, χωρίς να περιφρονούμε καμία γνώση, την αποδεχόμαστε, την οδηγούμε στον Θεό. Αυτό είναι το κλειδί της γνώσης. Το να πας στον Θεό. Και αυτός είναι ένας πολιτισμός διαφορετικός, ένας πολιτισμός που δεν σταματάει στο εδώ και τώρα, σε αυτή την πραγματικότητα. Να είστε καλά, καλό βράδυ σε όλες και όλους. Καληνύχτα.